Για πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να μας δώσει τα φώτα του να συζητήσουμε για αυτήν την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι συνταρακτική, γιατί μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι στήριζε θύματα. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακόπουλο. Ευχαριστούμε καλησπέρα πάρα σας. Πολύ για τη θετική σας ανταπόκριση. Καλησπέρα. 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 Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένα πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε σαν άνθρωπος και σαν πάρα πολύ έμπειρος νομικός αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης αυτή τη χώρα που να μην αποδοκιμάζει τη συμπεριφορά του συναδέλφου μου. Και μάλιστα και ο ίδιος δημόσια αποδοκίμασε τη συμπεριφορά του, την καταδίκασε. Όταν έχουμε διαφωνίες με μια γυναίκα, δεν επιλύονται αυτές οι διαφωνίες χρησιμοποιώντας τη βία. Κάθετα, κατηγορηματικά και χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ο διάλογος, ακόμα ό,τι και να έχει συμβεί, είναι το μόνο όπλο που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε άνδρας όταν έχει απέναντί του τη γυναίκα του, τη σύντροφό του, ένα συγγενή του. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι σαφές. Τέτοιες συμπεριφορές τις αντιμετωπίζει ο νόμος. Πλέον είναι πολύ αυστηρός και οφείλω να πω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, συνήθως όποτε με έχετε καλέσει και είναι τιμητικό να με καλείτε, το εννοώ, ότι έκανα αυστηρή κριτική στον κύριο Φλωρίδη. Τώρα θα πρέπει να πω ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε νομοθεσία του κυρίου Φλωρίδη. Διότι υποχρεώνει π.χ. τους γιατρούς που έχουν απέναντί τους θύματα βιοπραγίας, κλωδαρμού από την πλευρά των συζύγων, των συντρόφων, των φίλων, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ώστε να κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Το ζήτησε αυτό η σύζυγος όμως. Δεν το έκανε αυτοβούλος ο γιατρός. Από ό,τι διάβασα, σας λέω ότι διάβασα. Ότι ναι, το ζήτησε η σύζυγός του, παρακάλεσε τον γιατρό και την νοσοκόμα, το νοσηλευτικό προσωπικό, να ενημερώσουν την αστυνομία. Η απάντηση είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο του κυρίου Φλωρίδη βοηθάει τον γιατρό να κάνει την καταγγελία. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα να καταθέσει χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος αμέσως να γίνει δέχτης μηνύσεων, εκκλήσεων και αγωγών. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Και επίσης δεν τον υποχρεώνει να είναι στο δικαστήριο. Εκτός αν από δόλο λέει ψέματα, που εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συμβαίνει. Το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή τον βοήθησε τον γιατρό να γίνει μάρτυρας, που από εκεί ξεκίνησε έτσι η αυτόφορη διαδικασία. Έτσι είναι. Και φτάσαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όπως τώρα ξέρετε, κάτι άλλο. Κυρία Καλογεροπούλου, εγώ στον κύριο Φλωρίδη κάνω αυστηρή κριτική. Όπως κάνω σε όλους, ναι, ως νομικούς που απλώς και εγώ εδώ, λέω τα στοιχεία του ρεπορτάζ για να είμαστε εντάξει. Χωρίς να ότι η σύζυγος πολιτική, του κυρίου... Χωρίς να θέλουμε να γαϊδέψουμε κανένα και ιδιαίτερα εγώ τον κύριο Φλωρίδη. Του συναδέλφου σας, λοιπόν. Δεν θα με ακούει και δεν θα έχει καλή εικόνα για μένα με αυτά που έχω πει. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα υπάρχει και η παρέμβαση της εισαγγελίας για το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος. Προφανώς κάπου πατήσανε νομικά. Κατά την άποψή σας θα έπρεπε να αφαιθεί εδώ ελεύθερος. Πλέον, και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν ένας έγκριτος νομικός, όπως είναι, ένα γνωστό πρόσωπο, ήταν ένας απλώς άσχετος. Θα ίσχυε το ίδιο καθεστώς ή αυτόν θα τον είχαν βάλει στη φυλακή. Σας λέω λοιπόν για το πρώτο που είναι ένα μείζον θεσμικό θέμα. Είναι η πρώτη φορά, είμαι πάρα πολλά χρόνια μαχόμενος δικηγόρος, που πρώτη φορά επεμβαίνει ο Άριος Πάγος και ζητάει να γίνει πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος ανακρίτριας και εισαγγελέως, που αυτοί έχοντας αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας άφησαν ελεύθερο τον κατηγορούμενο με περιοριστικούς όρους. 35 χρόνια δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει συμβεί. Και αυτοί, σας το λέω σεβόμενος την Ιωάννα την Κλάπα, την πρόεδρο του Άριου Πάγου, είναι μια κακή αρχή που είμαι χωρίς καμία επιφύλαξη εντελώς αντίθετος και απέναντι και περιμένω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί. Διότι έτσι, κυρία Καλογεροπούλου, αγαπητέ κύριε Τάκη και αγαπητέ κύριε Πιέρο, εάν ξεκινήσουμε ο πρόεδρος του Άριου Πάγου να ζητάει τον πειθαρχικό έλεγχο
των δικαστών κατά την δικαιοδοτική τους κρίση, που είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Δεν είναι στρατιώτες οι δικαστές και οι ανακριτές. Σύμφωνα, να ρωτήσω έτσι, κάτι και εγώ, κύριε Δρακόπουλε. Ένα λεπτό, κύριε Ντάκη, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πόσο σοβαρό το θέμα που θα πρέπει συμφωνώ, να με ακούσετε. Συμφωνώ. Είναι μια εσφαλμένη πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου. Προσωπικά εγώ την καταδικάζω. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την εισαγγελέα του Αρείου, ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, διότι έτσι θα καταλήξουμε. Κάθε φορά που υπάρχει μια υπόθεση που έχει δημοσιότητα με κατηγορούμενους, θα πηγαίνουμε σε εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και θα τους πούμε κάτι και μια σφιγμομέτρηση, κάτι μια έρευνα, εάν η κοινή γνώμη θέλει να αφαιθεί ελεύθερος ή να προφυλακιστεί. Το πρόσμα λοιπόν αυτό θα το στέλνουμε στον Άριο Πάγο. Και αν οι αποφάσεις που βγάζουν οι δημοσιογράφοι είναι κόντρα, σας παρακαλώ, κύριε Τάκη, είναι πολύ σοβαρό το θεσμικό το θέμα. Να παίρνουμε λοιπόν δημοσκοπήσεις. Εάν η κοινή γνώμη πρέπει να πάει φυλακή ή όχι ο άλλος, και αν διείσταται η δημοσκόπηση με την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, θα τους ζητούμε πειθαρχική έρευνα να διατάσσετε. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι λάθος, δεν ξανασυμβεί ποτέ και θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Τώρα, όλη η νομική κοινότητα είναι απέναντι και όλοι οι δικαστές. Εγώ σήμερα είδα δικαστές και ανακριτές και ήταν πάνω στα κάτω. Πάμε όμως στο ερώτημα. Επειδή όπως είπατε είστε 35 χρόνια δικηγόρος, θέλω να μου πείτε σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κακοποιήσει τη σύζυγό του, στην αρχή να ψεύδεται, μετά να ομολογεί και η σύζυγός του ότι υπέστη την κακοποίηση αυτή που υπέστη και να αφήνεται ελεύθερος. Σας απαντώ. Κύριε Τάκη, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, δεν ξέρω αν ήταν άντρες γυναίκες, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας είχαν την τυπογραφία στα χέρια τους. Όλα αυτά τα αξιολόγησαν και με γνώμονα τη νομική κατάρτιση που έχουν και τη συνείδησή τους, αφέθηκε ελεύθερος. Δεν κρίνω εγώ αυτό, άλλο σας λέω. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, για τη νομική σας πορεία. Εγώ μπορεί να ήμουν ανακριτής, να σας απαντήσω. Ναι. Εγώ μπορεί αν ήμουν ανακριτής μαζί με έναν άλλο εισαγγελέα, να διέτασα προσωρινή κράτηση να επέβαλα πιο αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ναι. Όμως δεν μπορεί να ξεκινάει αμέσως έρευνα και εντολή από τον Άριο Πάγο να ελεγχθούν πειθαρχικά δύο δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι είπαν αφαιθεί ελεύθερος ένας άνθρωπος. Σας ξαναλέω, αυτό συνιστά μια ευθεία θεσμική παρέμβαση δυστυχώς. Δηλαδή υπήρχε μεροληψία. Δηλαδή κατά την άποψή σας. Θα σας πω και κάτι. Υπήρξε μεροληψία. Υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση. Λάθος. Όχι, εγώ δεν λέω ότι υπάρχει ούτε ευνοϊκή μεταχείριση ούτε δυσμένης μεταχείριση. Θεωρώ όμως λάθος αυτό που έγινε και ελπίζω να σταματήσω και ένα τελευταίο, αν δεν έχουμε χρόνο και μας πιέζει. Εγώ την κυρία Κλάπα τη γνωρίζω από το 1996, όπου ήμουν νέος δικηγόρος και νέα ανακρίτρια στον Πειραιά, όπου προφυλάκησε μεγάλους παράγοντες οι οποίοι ασχολούνταν με το λαθρεμπόριο του ναυτιλιακού πετρελαίου. Ανώριμος τότε δικηγόρος, της είπα, κυρία Κλάπα, δεν φοβήστε. Αυτοί οι πανίσχυροι άνθρωποι μήπως μιλήσουν στον Άριο Πάγο να έχουν γνωριμίες και να σας μεταθέσουν δυσμενώς. Το λέω δημόσια. Η κυρία Κλάπα, ξέρετε τι μου είπε, η νεαρή τότε ανακρίτρια κυρία Κλάπα, εγώ λειτουργήσα κατά συνείδηση. Εάν ο Άριος Πάγος θέλει πειθαρχικά να ασκήσει μέτρα για την κρίση μου τη δικαστική, ας το κάνει. Τι να μου κάνουνε, μου λέει, το πολύ πολύ να με πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Όλος τυχαίος, πιστεύω και συμπτωματικά, μετά από λίγο καιρό πήγε στην Αλεξανδρούπολη η κυρία Κλάπα. Είδατε όμως την πορεία που είχε η κυρία Κλάπα. Έφτασε πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Γιατί το δικαστικό φρόνημα και η δικαστική συνείδηση δεν μπαίνουν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μπορεί και τώρα να λειτουργήσει κατά συνείδηση η κυρία Κλάπα. Έτσι όπως την ξέρω και τη γνωρίζω, τη σέβομαι και την τιμώ. Θεσμικά τη γνωρίζω, δεν τη γνωρίζω διαφορετικά. Τη σέβομαι και την τιμώ πώς έκανε αυτό το θεσμικό λάθος να καλέσει αμέσως, συντονισμένη ας πούμε με τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, για πειθαρχικό έλεγχο τους δικαστές. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά συνείδηση, κύριε Δημητρακόπουλε. Όπως λειτουργήσε και στην περίπτωση σίγουρα που είπατε πριν. Εγώ δεν είπα ότι στο επέβαλε κάποιος. Εγώ δεν είπα ποτέ, ούτε υπενήθηκα, ότι θα μπορούσε να την πάρει κάποιος κυβερνητικός και να της είπε αυτό. Αποκλείεται. Δεν σηκώνει τηλέφωνα η κυρία Κλάπα. Αν την πάρουν, τολμήσει και κάποιος πολιτικός να την πάρει. Κατά συνείδηση λειτουργήσε, αλλά θα πρέπει όμως να δει μήπως αυτή η συμπεριφορά της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Η κυρία Κλάπα θα είναι για ένα χρόνο ακόμα πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη όμως υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει αφού φύγουμε κι εμείς. Είναι ένα λάθος της και αυτό το λέει όλος ο νομικός κόσμος. Να μην επαναληφθεί. Μάλιστα. Να μην γίνει κανόνας, γιατί βλέπω ότι και σε άλλη απόφαση των δικαστών που άφησαν ελεύθερο έναν, ο οποίος έγινε δεκτής δολοφόνος, με τα δεδομένα που είχαν αμέσως πειθαρχική έρευνα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Άλλες εποχές που προσπάθησε να επιχειρήσει κάποιος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είμαστε όλοι απέναντί του. Εδώ πιστεύω ότι η κυρία Κλάπα έκανε ένα λάθος. Τη σέβομαι και την τιμώ, να μην το επαναλάβει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριε Δημητρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί μας αναλύσατε πολλά στοιχεία και μας δώσατε και την εικόνα για να είναι πλήρης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν.